Η Μαρία Πετρούτσου είναι εδώ, έχει πλούσια αθλητική επικαιρότητα, αλλά έχει και δύο καλεσμένους, τους οποίους θα μας συστήσει ευθύς αμέσως. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Νικολέτα. Γνωστή βέβαια η καλεσμένη. Ο Γιώργος Βαρβεράκης, ομοσπονδιακός τεχνικός και προπονητής ποδηλασίας Αμέας στην ομάδα του Τάλος. Και ο Μανώλης Στυλιανακάκης, ο οποίος είναι αρχηγός της ομάδας μπάσκετ ατόμων με αναπηρία του ΑΣΚΑ Ηράκλειο. Καλώς ήρθατε λοιπόν και οι δύο. Και να πούμε βέβαια ότι η αφορμή της παρουσίας σας σήμερα εδώ είναι η αυριανή ημέρα, μια πολύ σημαντική εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Γιώργο το Σιφάκη, που έφυγε τόσο άδικα και τόσο πρόωρα από κοντά μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, Γιώργο Βαρβεράκη, τι περιλαμβάνει η αυριανή εκδήλωση? Αύριο διοργανώνουμε στα δύο ωράκια μια μεγάλη αθλητική και όχι μόνο εκδήλωση στη μνήμη του αγαπητού φίλου πρωταθλητή ποδηλασίας με αμαξίδιο του Γιώργου του Σιφάκη. Πολλοί αθλητικοί φορείς, πολλοί άνθρωποι που τον ζήσαμε, τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, συναναστραφήκαμε μαζί του και πήραμε ενέργεια από την ενέργειά του. Θα βρεθούμε εκεί να παίξουμε, να κάνουμε τα αθλήματά μας, να θυμηθούμε, να κάνουμε ό,τι θα έκανε ο Γιώργος στην καθημερινότητά του. Και είναι μια ημέρα μνήμης και θέλουμε να έχουμε τον κόσμο κοντά μας, προκειμένου να ζήσουμε μαζί, να θυμηθούμε και να χαιρετήσουμε τον Γιώργο εκεί που βρίσκεται. Μάλιστα. Μανώλη, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι και θα αφορούν βέβαια σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παιδιά δημοτικών κυρίως σχολείων 5ης και 6ης τάξης. Ακριβώς. Γενικά από τα άτομα που διοργανώνουν όλη αυτή τη γιορτή αύριο, εγώ πώς το βλέπω, ότι προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που έκανε ο Γιώργος όλη του τη ζωή. Δηλαδή να δείξουμε τον αθλητισμό, να προβάλλουμε τον αθλητισμό, ειδικά με τα άτομα με αναπηρία, και να ενημερωθεί λίγο ο κόσμος, ώστε να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που ονειρευόταν και ο Γιώργος και όλοι μας, φυσικά με τον Γιώργο Μπροστάρη. Να βγάλουμε τα παιδιά έξω από το σπίτι τους, να αθληθούν περισσότερα άτομα, με αναπηρία ή όχι, και γενικά να δείξουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα διασκεδάσουν τα παιδιά και θα φύγουν έχοντας πάρει κάποια πράγματα το μεσημέρι. Σωστά, σωστά. Σίγουρα θα έχουν σημαντική πληροφόρηση. Γιατί να πούμε ότι η αυριανή μέρα έχει να κάνει ένα σημαντικό της κομμάτι, αφορά και στην ενημέρωση για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Έτσι, okay. Των τροχαίων που δυστυχώς ένα τροχαίο ήταν αυτό που στοίχισε και τη ζωή στο Γιώργο. Πράγματι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που αφορά την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε και βιωματικά πλέον τα παιδιά να κατανοήσουν αυτό που λέμε. Κάνουμε ευχές, λέμε ότι πρέπει επιτέλους αυτή η μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων να σταματήσει. Πρέπει να πάρουμε δράση. Πρέπει ο καθένας μόνος του, αλλά και όλοι μαζί, ο καθένας από τον τομέα ευθύνης του, να το φωνάξουμε, να το μεταδώσουμε, έτσι ώστε επιτέλους να σταματήσει όσο γίνεται αυτό το τραγικό που γίνεται. Μανώλη, πραγματικά μέσα και από αυτή την εκδήλωση περνάει και αυτό το μήνυμα, καθώς δυστυχώς βλέπουμε ότι ο ρυθμός των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στην Κρήτη αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Δυστυχώς πάσχουμε σε παιδεία, σε κάποια θέματα. Έτσι. Ένα από αυτά είναι εκτός από την αναπηρία και η οδική μας συμπεριφορά. Όλο αυτό, αν το συνδυάσουμε με τους ωραίους δρόμους που έχουμε στην Κρήτη, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, ότι τουλάχιστον στην ομάδα μας, έτσι, είμαστε 8 άτομα από ατύχημα, από τους 12. Αυτό λέει πολλά από μόνο του. Μακάρι, εγώ το είχα πει και πριν ξεκινήσουμε και την ομάδα μπάσκετ, τέλος πάντων, μακάρι να μην είχαμε αυτά τα άτομα να κάνουμε την ομάδα αυτή. Και ο Γιώργος από δίπλα, ο coach, να μην είχε άτομα να προπονήσει κτλ. Βέβαια. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν, αυτή είναι η πραγματικότητα, προσπαθούμε να την αλλάξουμε. Είτε με την ενημέρωση και την πρόληψη, προφανώς ότι πρέπει να φοράμε κράνος, τα αυτονόητα, να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά πρέπει να ακουστεί και το μήνυμα του Γιώργου κυρίως, το οποίο είναι ότι
από τη στιγμή που θα μας χτυπήσει την πόρτα μια αναπηρία, δεν τελείωσε και ο κόσμος. Δεν τελείωσε τίποτα. Υπάρχουν 1000 πράγματα που μπορείς να κάνεις. Και να δούμε λίγο και την όμορφη πλευρά της αναπηρίας. Τέτοιες εκδηλώσεις βοηθάνε και σε αυτό. Γιατί υπάρχει όμορφη πλευρά. Κάθε πράγμα έχει την όμορφη πλευρά. Και σίγουρα ο αθλητισμός έχει να προσφέρει πολλά στα άτομα με αναπηρία. Και εσείς το βιώνετε μέσα από την ομάδα ΑΣΚΑ Ηράκλειο που δραστηριοποιείστε έντονα. Σίγουρα. Εννοείται ότι το κέρδος μας, εκτός από το προφανές κέρδος, φαντάζομαι αυτό ισχύει σε όλα τα αθλήματα, έτσι, ότι βελτιώνει τη φυσική μας κατάσταση, η ποιότητα ζωής μας, έτσι. Ακούμε έννοιες όπως η επανένταξη, όπως η κοινωνικοποίηση, οι οποίες βέβαια, άμα τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, τα κέρδη είναι τεράστια για το άτομο που αθλείται, αλλά και για το άτομο που παρακολουθεί αυτού του είδους τον αθλητισμό. Mm-hmm. Έτσι, και δεν το λέω μυρολατρικά. Το λέω μέσα από την άποψη ότι προβάλλεται όπως πρέπει να προβάλλεται και ο κόσμος ενημερώνεται. Ναι, έτσι. Έτσι πρέπει. Γιώργο Βαρβεράκη, αυτό που έλεγε και πριν ο Μανώλης ότι δεν έχουμε παιδεία είναι ένα κομμάτι που αφορά στα τροχαία ατυχήματα. Με την αυριανή εκδήλωση δίνεται η ευκαιρία και στα μικρά παιδιά να έχουν παραστάσεις, να ακούσουν πράγματα, να βιώσουν κάποιες καταστάσεις που μας οδηγούν δυστυχώς αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Λείπει η παιδεία σε αυτές τις μικρές ηλικίες σε ό,τι αφορά την οδηγική συμπεριφορά και θα πρέπει από αυτές τις μικρές ηλικίες να γνωρίζουν τα παιδιά τι γίνεται. Ακριβώς. Είναι εύκολο να λέμε ότι είναι θέμα παιδείας. Η παιδεία ξεκινάει από το σπίτι. Ξεκινάει από τους γονείς, ξεκινάει από το καλό παράδειγμα, ξεκινάει από τους φίλους. Mm-hmm. Πάει στην παρέα, πάει στο σχολείο. Πάει στο χώρο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Εμείς πρέπει αυτά τα μηνύματα να τα διοχετεύσουμε όσο περισσότερο και όπου πιο πολύ μπορούμε, προκειμένου τα παιδιά, τα ερεθίσματα που λαμβάνουν, να είναι μόνο θετικά, να τα κατευθύνουμε στη σωστή κατεύθυνση, να τα συμβουλεύουμε, να τους δίνουμε το καλό παράδειγμα. Έτσι. Και σαν γονείς, και σαν εκπαιδευτικοί, και σαν προπονητές, και σαν δασκάλοι, σαν φίλοι, προκειμένου αυτό που λέμε δεν έχουμε παιδεία, επιτέλους να αλλάξει. Να έχουμε καλή παιδεία και να έχουμε καλή συμπεριφορά. Και νομίζω ότι όταν το κάνουμε αυτό, αρχίσουμε να έχουμε αυτοσεβασμό, να σεβόμαστε τον εαυτό μας, θα σεβόμαστε και τους δίπλα μας και τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ προς το καλύτερο. Mm-hmm. Μανώλη, νομίζω ότι ο Γιώργος σε μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν προτεργάτης. Ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, ένα πολύ χαμογελαστό παιδί, ένας πολύ καλός αθλητής και σίγουρα η μνήμη του είναι άσβεστη και αποτελεί οδηγό για όλους εσάς, για όλους εμάς, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και να πω και κάτι σε αυτό το σημείο και πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια είναι και μια κοπέλα, η Κατερίνα Ιβάνδουλα, η οποία έχει δώσει πάρα πολλά την συνέδεαν πάρα πολλά με τον Γιώργο το Σιφάκη και κινεί έτσι όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να καλέσουμε τον κόσμο να είναι αύριο εκεί. Σίγουρα. Καταρχήν εννοείται ότι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, γιατί όλο αυτό ξεκινάει από την Κατερίνα. Επίσης, σίγουρα ο Γιώργος ήταν πρωτοπόρος σε ό,τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ο Γιώργος έκανε πράξη πολλά χρόνια πριν. Έτσι. Εγώ ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με τον Γιώργο στους Αετούς Κρήτη στα Χανιά όταν ήμουν 12 ετών. Από τότε λοιπόν, σίγουρα προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και όλο το Ηράκλειο το ξέρει αυτό, έχει αλλάξει πολύ κόσμο και αυτό οφείλουμε εμείς να το συνεχίσουμε. Να το συνεχίσουμε και να το επεκτείνουμε. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εννοείται, περιμένουμε τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση. Το θέλουμε αυτό, θα χαρούμε και εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό, αλλά θα βγούμε όλοι μαζί κερδισμένοι μετά την αυριανή εκδήλωση, θεωρώ. Αυτό. Ωραία, να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο αύριο στις 9.30 μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι στα 2 ωράκια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.